Ριζόγαλο σουφλέ. Μια λιχουδιά για μικρούς και μεγάλους. Αν σας αρέσει το ριζόγαλο, αυτό εδώ το ριζόγαλο που θα φτιάξουμε τώρα θα σας ξετρελάνει. Γιατί είναι σουφλέ, άρα ψήνεται στο φούρνο και έχει πολλές πρωτοτυπίες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να το φτιάξουμε και το κυριότερο, έχει και λίγα υλικά. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τα φύλλα κρούστας. Εδώ έχω ένα πακέτο φύλλα κρούστας. Να σας θυμίσω ότι τα βγάζουμε από το ψυγείο και τα έχουμε τυλιγμένα με ένα χαρτί κουζίνας, με λαδόκολλα, με μία πετσέτα, ουσιαστικά για να μην στεγνώσουν. Και τώρα, θέλω ένα ταψί, το οποίο αλείφω πρώτα με βούτυρο, εσωτερικά. Θέλω να προψήσω τα φύλλα κρούστας και να γίνουν τραγανά. Οπότε βάζω ωραίο βούτυρο αγελαδινό μυρωδάτο, γιατί αυτό είναι το μυστικό της νοστιμιάς όταν κάνουμε γλυκά με φύλλα στον φούρνο. Και πάμε λοιπόν τώρα. Παίρνω ένα φύλλο κρούστας και το διπλώνω σε παχές έτσι λωρίδες, περίπου 3-4 δάχτυλα. Και το διπλώνω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Αυτό λοιπόν τώρα το πρώτο φύλλο το βάζω εδώ στο κέντρο του ταψιού, έτσι σχηματίζοντας ένα μικρό ρολό. Και κατευθείαν ρίχνω και λίγο λιωμένο βούτυρο, έτσι ώστε να υγραθούν τα φύλλα γύρω-γύρω για να ψηθούν και να γίνουν και νόστιμα και να γίνουν και τραγανά. Πάμε πάλι εδώ. Και εδώ πάλι έτσι. Και σας θυμίζω, κάθε φορά που διπλώνω ένα φύλλο και το τυλίγω γύρω-γύρω, το ραντίζω και με λιωμένο βούτυρο. Και η βάση μας είναι έτοιμη. Αυτά τα φύλλα τώρα θα τα ψήσουμε έτσι όπως είναι με το βούτυρο, ωραία ωραία για να γίνουν τραγανά, στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε πάμε στο φούρνο, σας θυμίζω, 180 βαθμοί, 20 λεπτά ψήσιμο. Ή μέχρι να πάρουν ωραίο ροδαλό χρώμα. Έτοιμη η βάση με τα ψημένα φύλλα. Κοιτάξτε τώρα, σας είπα ότι κάνουμε ένα πρωτότυπο ριζόγαλο σουφλέ. Και εδώ είναι η πρώτη πρωτοτυπία. Ότι έχουμε μία βάση από ψημένα φύλλα κρούστας, τα οποία είναι ωραία χρυσαφένια βουτυράτα. Και εδώ πάνω τώρα θα απλώσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε αυτό το ριζόγαλο έχει δύο επίπεδα. Έχει κάτω μία ωραία βάση, λίγο πιο τραγανή, και μετά έχει μία πολύ ωραία κρέμα. Ενώ συνήθως το ριζόγαλο βράζουμε το ρύζι για αρκετή ώρα με το γάλα, εδώ κάνω κάτι άλλο. Παίρνω ρύζι, καρολίνα ή γλασέ, το οποίο είναι έτσι αφράτο και μαλακό, το βράζω. Και μετά το βράζω για 15-17 λεπτά κάπου εκεί χωρίς να το αλατίσω, το αφήνω να κρυώσει και μετά το ρίχνω πάνω από τα ψημένα φύλλα. Να σας πω ότι αυτά τα φύλλα μόλις τα βγάλουμε από το φούρνο, τα αφήνουμε για λίγο να κρυώσουν για κανένα δεκάλεπτο, να μην είναι καυτά τελείως, και μετά συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Απλώνω λοιπόν το ρύζι εδώ πάνω, οπότε ουσιαστικά έχουμε το ρύζι που θέλουμε μέσα στο ριζόγαλο, έτσι. Και εδώ τώρα, η κρέμα του έχει δύο υλικά. Έχει ζαχαρούχο γάλα, οπότε θα μας δώσει και την γλυκιά γεύση, γιατί περιέχει ζάχαρη. Αδειάζω λοιπόν εδώ σε ένα μπολ ένα κουτάκι ζαχαρούχο γάλα.
Και προσθέτω μισό λίτρο γάλα πλήρες. Το αδειάζω και αυτό στο μπολ και τα ανακατεύω. Αυτό λοιπόν το μείγμα θα πέσει εδώ πάνω από τα φύλλα κρούστας και από το ρύζι. Θα το απορροφήσουν τα φύλλα κρούστας, θα ενωθεί με το ρύζι και θα γίνει μια πολύ ωραία κρέμα. Που κάτω θα έχει μια τραγανή βάση και πάνω θα είναι λίγο πιο αφράτη. Και αυτό είναι το ριζόγαλο σουφλέ. Πρωτότυπο έτσι και εύκολο. Θα λέγω ότι είναι ένα από τα πιο εύκολα γλυκά, ακόμη και για αρχάριους. Ωραία. Και αδειάζω το μείγμα, όπως σας είπα, εδώ προσεκτικά, σιγά σιγά, πάνω από τα φύλλα και το ρύζι. Στο μεταξύ, επειδή έχουμε κάνει αυτό το τύλιγμα με τα φύλλα, υπάρχουν κενά, οπότε όπως βλέπετε απορροφούν κατευθείαν το γάλα και το κανονικό γάλα και το ζαχαρούχο. Τώρα, πιέζουμε έτσι λίγο το ρύζι γύρω-γύρω. Αυτό. Και ξαναβάζουμε το γλυκό στο φούρνο. Τώρα θα το ψήσουμε 15 λεπτά μέχρι να ενωθούν όλα τελικά και να γίνει το ριζόγαλο σουφλέ όπως σας έλεγα. Οπότε ξαναπάμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά και μετά απολαμβάνουμε ένα ριζόγαλο πραγματικά κόλαση. Το τρώμε και καυτό και μπορούμε να το αφήσουμε και να κρυώσει και πραγματικά είναι ονειρεμένο σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Για το ριζόγαλο σουφλέ για ένα ταψί 24 εκατοστών θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλα κρούστας, 150 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο τύπου κερκύρας, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 500 ml γάλα πλήρες, 100 γραμμάρια βρασμένο ρύζι γλασέ ή καρολίνα και για το σερβίρισμα 50 γραμμάρια ψημένα φουντούκια και 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Και φτάσαμε στο σερβίρισμα αυτού του πρωτότυπου ριζόγαλου. Καταρχάς, μόλις το βγάλουμε από το φούρνο, το αφήνουμε για λίγο να τραβήξει έτσι την υγρασία του, έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να το κόψουμε σε ωραίες μερίδες. Το ρύζι είναι πάνω, αλλά δεν έχει στεγνώσει γιατί έχει ακουμπήσει επάνω στην κρέμα, επομένως έχει μαλακώσει, έχει πάρει γλυκιά γεύση από το ζαχαρούχο και όλα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με κανέλα, ταιριάζει απόλυτα. Και πασπαλίζω με ψημένα φουντούκια. Τα έχω έτσι χόντρο κόψει όπως βλέπετε. Ταιριάζουν οι ξύλοι καρπί εδώ γιατί έχουμε μια ωραία κρέμα μέσα και τα φουντούκια θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με όλα αυτά τα υλικά. Μπορείτε να βάλετε και φιστίκι και γίνεις επίσης ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και τα καρύδια, η επιλογή είναι δική σας. Έτοιμο τώρα να το κόψουμε σε μερίδες και να το σερβίρουμε. Και βλέπετε και την κρέμα μέσα ακόμη, είναι ωραία, ρευστή όπως πρέπει. Αυτό είναι λοιπόν το ριζόγαλο σουφλέ. Εύκολο, γρήγορο και φυσικά νόστιμο και το κυριότερο με λίγα υλικά. Είδατε πώς γίνεται, να το φτιάξετε, θα το λατρέψετε. Και αυτό.